Είμαι ο Γκρίγκ Ζιάρ τη Καρδιά σα και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι θα ανοίξουμε ένα προϊόν οικιακή χρήση, ουσιαστικά έχει να κάνει με προσωπική υγιεινή και το ψάχνω εδώ πέρα μέσα. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτό που βλέπετε εδώ. Το συγκεκριμένο είναι μία ξυριστική, κουρευτική παύλα μηχανή και την έχω πάρει γιατί χάλασε η δικιά μου, την οποία είχα, δεν χάλασε η μηχανή, χάλασε η κεφαλή την οποία βλέπετε να έχω εδώ πέρα και όταν λέω χάλασε εννοώ ότι έσπασε το συγκεκριμένο, το οποίο είναι η λεπίδα η οποία κινείται πάνω δεξιά-αριστερά για να κόβει τις τρίχες. Πήρα τηλέφωνο στην εταιρεία Val, όπως διαβάζετε, είναι αυτή εδώ πέρα η μηχανή. Αυτή είναι από την Val, ας την πούμε έτσι. Πήρα τηλέφωνο στην εταιρεία για να μπορέσω να πάρω μια καινούργια κεφαλή, ούτως ώστε να μπορέσω το συγκεκριμένο να το αντικαταστήσω. Ωστόσο, όταν γύρισα και τους ρώτησα αν έχουν ανταλλακτικό, μου είπαν ναι. Τους λέω την τιμή, μου λέει 40 ευρώ. Έπαθα ένα μικρό σοκ, γιατί η αλήθεια είναι ότι με 40 ευρώ μπορώ κάλλιστα να πάω να πάρω μια καινούργια Val μηχανή και να είναι του κουτιού, να μην είναι απλά το ανταλλακτικό, να μην έχει θαρρύ η μπαταρία, όλα αυτά. Οπότε γύρισα εκεί προς τον εαυτό μου, ότι λέω όχι, γκριγκζέα τη καρδιά σου, Γρηγόρη δηλαδή, θα πάρεις μια καινούρια μηχανή. Και κάπως έτσι λοιπόν, καταλήξαμε στο να αγοράσω το συγκεκριμένο το κουτάκι το οποίο βλέπετε να έχω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μπροστά στα χέρια μου. Αυτό εδώ περιλαμβάνει μια μηχανή από μια εταιρεία η οποία είναι μάρκα Μέκαψες, είναι αυτό που λέμε βάθη Κίνας. Στη φωτογραφία σας τη δείχνω, είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Η εταιρεία σαν εταιρεία είναι η Bisejui, ναι, κάπως έτσι λέγεται. Ουσιαστικά τη συγκεκριμένη την αγόρασα στα 13 ευρώ. Αυτός είναι και ο λόγος που αγοράστηκε, γιατί απλά σκέφτηκα ότι εγώ τη θέλω μόνο για τριμάρισμα, δεν τη θέλω για ξύρισμα, γιατί για ξύρισμα έχω την άλλη τη μηχανή της Xiaomi που είχαμε δείξει κάποια άλλη στιγμή. Οπότε λοιπόν την αγόρασα στα 13 ευρώ, μου ήρθε μέσα σε περίπου μία εβδομάδα γιατί την έστειλαν από την Banggood, αλλά από την αποθήκη που έχουν στην Τσεχία. Την έχω λοιπόν εγώ εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Και θα πάμε να την ανοίξουμε. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Και προχωράμε λοιπόν στο άνοιγμα από αυτό. Έχω λοιπόν εγώ εδώ πέρα στο χέρι μου το ψαλίδι για να πάμε να ανοίξουμε το συγκεκριμένο. Αυτό εδώ πέρα υπολογίστε ότι είναι το μοντέλο BT2,1. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι είναι το Bluetooth 2,1. Αυτή εδώ πέρα η μηχανή έρχεται με μπαταρία η οποία είναι στα 500 mAh. Χρειάζεται περίπου μία ώρα για να φορτίσει και κρατάει, αν θυμάμαι καλά, 90 περίπου λεπτά. Η συγκεκριμένη επίσης φορτίζει με καλώδιο USB-C. Είναι αυτήν εδώ πέρα. Αν θυμάμαι καλά, δεν είναι αδιάβροχη. Λοιπόν, Adopt Precision Designed Blade. Ceramic Blade, Wear Resistant, High Sharpness. Ultra Quiet Operation and Low Vibration, άρα δεν θα πρέπει να κάνει θεωρητικά πάρα πολύ θόρυβο, αυτό θα το ακούσουμε. IPX7, αυτό νομίζω ότι είναι ανθεκτικό σε πιτσιλιές, αν θυμάμαι καλά την κατηγοριοποίηση τη συγκεκριμένη. Blade, λεπίδα η οποία είναι αφαιρούμενη, άρα μπορούμε να την καθαρίσουμε εύκολα, ας το ανοίγω εγώ παράλληλα. The adjustable guide comb can customize the trimming length. Άρα πρέπει να έχει μέσα, αν θυμάμαι καλά και από τις φωτογραφίες που είδαμε και προηγουμένως, χτενάκια τα οποία είναι προσαρμόσιμα. Και αν θυμάμαι καλά, έχει 2 ή 3 χτενάκια. Το οποίο ωστόσο, αναλόγως την πλευρά από την οποία τα τοποθετούμε, αλλάζουν και το μέγεθος το οποίο είναι αυτό που τριμάρουν τις τρίχες. Γιατί δεν έχει 15 χτενάκια όπως έχει η Val, η οποία μέσα στη θήκη της συγκεκριμένη πρέπει να έχει 5 ή 6 ξεχωριστά χτενάκια. Αυτό έχει μαζεμένα πράγματα για να μπορέσει να είναι ίσως πιο εξυπηρετικό, πιο βολικό στην αποστολή. Δεν με απασχολεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, το κουτί έρχεται εδώ. Σαν κινητό φαίνεται, το βλέπετε πως φαίνεται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ, είναι η μηχανή, τη βγάζουμε, θα σας τα δείξω. Λοιπόν, αυτό βγαίνει, από κάτω έχει κάτι άλλα πράγματα, α, είναι οι λεπίδες. Λοιπόν, 1, 2, 3, έρχεται με αυτές εδώ τις 3 λεπίδες, 1,
Βλέπετε εδώ 2, αυτήν εδώ πέρα και 3. Και πάμε λίγο να δούμε. Η συγκεκριμένη είναι 2 με 3,5 χιλιοστά. Άρα φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το πόσο χαμηλά ή ψηλά θα τη βάλουμε. Λογικά θα έχει 2 σκάλες. Αυτήν εδώ πέρα είναι κάτι άλλο, αλλά αν μπορείτε να το δείτε, αυτό εδώ είναι πιο κοντό σε σχέση με αυτό που είναι πιο μακρύ. Άρα μιλάμε ήδη για 4 διαφορετικές σκάλες τριμαρίσματος. Και έρχεται και αυτήν, η οποία επίσης είναι αυτό, είναι πιο κοντό σε σχέση με το κάτω. Άρα μιλάμε συνολικά για 6 διαφορετικές σκάλες κουρέματος, παύλα, τριμαρίσματος. Έρχεται επίσης με καλώδιο USB-C και έρχεται επίσης και με χτενάκι. Αυτά όλα εδώ πέρα είναι σε συσκευασίες, και γι' αυτό με βλέπετε δεν τα έχω ανοίξει ακόμα, είναι σε συσκευασίες οι οποίες είναι κλεισμένες αεροστεγώς. Άρα δεν είναι καθόλου θεωρητικά μολυνισμένα, πρέπει να τα έχουν αποστηρώσει. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα επίσης με οδηγίες χρήσης σε πολλές γλώσσες, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, okay. Και πάμε να δούμε λοιπόν λίγο την μηχανή. Η μηχανή έρχεται, α, ωραίο, βολικό, έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα τη βάση, η οποία εδώ από πάνω έχει μία έξοδο USB-C και από την πίσω πλευρά έχει μία είσοδο USB-C. Εγώ εδώ έχω ένα καλώδιο USB-C, είναι το καλώδιο που είχαμε δείξει πριν από αρκετό καιρό, το οποίο μας δείχνει και την ένταση με την οποία φορτίζει. Άρα λοιπόν μπορούμε να το πάρουμε, να το συνδέσουμε εδώ πέρα και να δουλέψει κανονικά. Αντίστοιχα, αν πάρουμε τη μηχανή, η μηχανή είναι έτσι. Αρχικά να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση που έχει η μηχανή στο χέρι, γιατί είναι αυτό το καινούριο, το καινούριο, είναι αυτό το πλαστικό, το επεξεργασμένο που είναι πολύ μαλακό και είναι πολύ ωραίο. Όσον αφορά λοιπόν τη μηχανή, έχουμε από κάτω μία υποδοχή USB-C για να μπορεί το συγκεκριμένο να φορτίζει. Άρα τη μηχανή μπορούμε είτε να την τοποθετούμε στη βάση της, είτε απλά αν την πάρουμε σε κάποιο ταξίδι μαζί μας, να τη συνδέσουμε κατευθείαν εδώ πέρα και να φορτίζει. Από εκεί και πέρα, αυτό βγαίνει έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ έτσι, για να το βγάλουμε, απλά το κάνουμε από εδώ και ανοίγει έτσι. Και άμα θέλουμε να το βγάλουμε εντελώς, δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό το πράγμα που έχουν αυτά τα πλαστικά, τα λάδια από μέσα. Δεν ξέρω καν αν βγαίνει, για να σας πω την αλήθεια. Α, βγαίνει. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα στο σημείο που μπαίνει, εδώ πέρα, σε εδώ πέρα το σημείο, έχει 2 εσοχές που μπαίνουν τα δοντάκια που έχει στην άκρη αυτό. Άρα λοιπόν αυτό μπορούμε να το βγάλουμε για να πλύνουμε την κεφαλή και εφόσον θέλουμε το ξανατοποθετούμε, το σπρώχνουμε και κλείνει. Αυτό εγώ θα τα σκουπίσω από πάνω μου και επανέρχομαι. Αυτή είναι εδώ πέρα η μηχανή επίσης, για να σας πω την αλήθεια, αγοράστηκε, γιατί αν θυμάμαι καλά, εδώ πέρα επάνω, αν βλέπετε, έχει μία μικρή εσοχή. Σε αυτήν εδώ πέρα την εσοχή πρέπει να έχει ένα λαμπάκι. Ναι, έχει ένα λαμπάκι. Και εδώ επίσης έχει ένα κουμπί. Αυτό το κουμπί έχει 2 διαφορετικά σημεία στα οποία μπορούμε να το πατήσουμε. Το κάτω είναι το πλήκτρο το οποίο ανοίγει τη μηχανή και την κλείνει. Και το πάνω θεωρητικά είναι αυτό. Ναι. Τι κάνει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, δείτε το. Πατάω, ανοίγει. Όταν το πατάω και ανοίγει, ανάβει το ένα το λαμπάκι που βλέπετε να είναι εδώ πέρα κάτω μόνο. Αν έρθω λοιπόν και πατήσω και το πάνω, βλέπετε εδώ πέρα που έχει ανάψει ένα λαμπάκι ακόμα. Είναι το φως, το οποίο ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε για να τριμάνουμε τις τρίχες και να βλέπουμε αν κάποια μας έχει ξεφύγει, ώστε να έχουμε φως. Μπορούμε επίσης να το πατήσουμε μία ακόμα φορά πριν το πατήσουμε. Εδώ βλέπετε ότι έχουν ανάψει 2 λαμπάκια. Το βλέπετε εδώ. Αν λοιπόν έρθω και το πατήσω μία ακόμα φορά, ανάβουν 3 λαμπάκια. Θεωρητικά πρέπει να έχει ανέβει και η ένταση από το φως που υπάρχει εδώ. Αν αυτό το κλείσω και το ξανανοίξω, δεν κρατάει στη μνήμη ότι το έκλεισα με το φως αναμένο, άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το ξανανάψουμε. Αυτό γενικότερα είναι πολύ ελαφρύ στο χέρι. Από πίσω ότι λέει 1,5 inch, αυτό ίσως να έχει να κάνει με τη σκληρότητα, δεν ξέρω,
3,2 volt, 5 volt 1 amπέρ, 500 mAh. Αυτό εγώ θα το χρησιμοποιήσω απευθείας για να μπορέσω να ξυριστώ. Με βλέπετε αυτή τη στιγμή πώς είμαι, οπότε πάω να κάνω τα μποτέ μου και θα επανέλθω για να με δείτε ακριβώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Επανήλθα λοιπόν, η μηχανή είναι αυτή εδώ πέρα όπως τη βλέπετε, σας το ξαναδείχνω. Αυτά εδώ πέρα τα βλέπετε πώς φαίνονται τα αποτελέσματα. Είναι λοιπόν αυτό, γενικότερα οφείλω να ομολογήσω πως η μηχανή σαν μηχανή είναι πάρα πολύ ελαφριά στην χρήση, στο κράτημα. Είναι πάρα πολύ ωραία επίσης στο κράτημα, δεν γλιστράει. Νομίζω ότι προσωπικά σαν Γρηγόρης το κουμπί το συγκεκριμένο θα το ήθελα λίγο πιο ψηλά και θα το ήθελα λίγο πιο ψηλά γιατί εγώ πολλές φορές έτσι όπως ξερίζομαι απλά πάνω το πατήσω με το κουμπί, με το δάχτυλο και λίγο έχω συνηθίσει να είναι κάπου εδώ πιο πάνω, οπότε αυτό το πέρα το κάτω ένα τσακ με ενοχλεί. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο θέμα, η μηχανή όντως είναι πολύ ήσυχη στη λειτουργία της, δεν κάνει τον ίδιο θόρυβο που έκανε η προηγούμενη μηχανή την οποία είχα, της Vell Valley όπως λέγεται. Αυτό εδώ πέρα επίσης δεν έχω καταλάβει τι... αν με βολεύει, ναι μεν, κουρεύει, ναι μεν ξυρίζει καλά. Θεωρώ ότι η άλλη, η Vell, ξύριζε λίγο καλύτερα. Βέβαια θα μου πεις, η άλλη εταιρεία είναι κατεξοχήν μια εταιρεία που παράγει μηχανές για τριμάρισμα, για ξύρισμα, για κούρεμα, για τέτοια. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι. Αυτό εδώ λοιπόν, αν έρθω να το περάσω εδώ από πάνω, αυτό έχει δύο δοντάκια. Αν έρθω και το περάσω έτσι, κάνει αυτό το πολύ μικρό το κλικ. Αυτό λογικά είναι το 2,5. Αν όμως το κάνω και ένα πιο πάνω, και αυτό εδώ τώρα είναι το 3,5. Ωραία. Άρα λοιπόν, okay, έχει να κάνει με το πόσο το πατάμε. Είναι πολύ εύκολο να καθοδηγηθεί στη σωστή θέση που εμείς το θέλουμε και όταν θέλουμε να το βγάλουμε, απλά το σπρώχνουμε από πίσω. Τα υπόλοιπα δεν θα σας τα ανοίξω, γιατί γενικότερα δεν είναι μεγέθη χτενών ή βουρτσακίων τα οποία εγώ τα χρησιμοποιώ, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι απλά να τριμάρουμε, να τα παίρνουμε στην τελευταία σκάλα και να τελειώνει. Και αυτό δηλαδή πιο πολύ το άνοιξα απλά για να δούμε πώς μπαίνει. Αυτά λοιπόν εδώ είναι όλα τα στοιχεία της μηχανής. Εδώ από κάτω έχει και πλαστικό για να μην γλιστράει εκεί που θα το τοποθετήσουμε. Φαίνεται πάρα πολύ βολική. Για 13 ευρώ που εγώ την αγόρασα, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μου είναι καθόλου άσχημα σαν επιλογή για αυτό που εγώ τη θέλω, γιατί δεν ψάχνω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ελαφριά στο χέρι, είναι ωραία η αίσθηση την οποία έχει. Το φωτάκι είπαμε ότι δεν κάνει και τίποτα το τρομερό, δηλαδή και να μην υπήρχε πιθανότατα δεν θα γλιτώναμε, δεν θα υπήρχε τίποτα να χάναμε. Σαν ήχος δεν ξέρω αν το έχει πιάσει προηγουμένως, αλλά ακούστε το πώς ακούγεται. Δεν ξέρω τι ακούστηκε, γενικότερα δεν κάνει πάρα πολύ φασαρία συγκριτικά με αυτήν εδώ πέρα. Βασικά και αυτή είναι αθόρυβη είναι σχεδόν, οπότε βλακή σας λέω. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Αυτά από εμένα, είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Αυτή εδώ λοιπόν ήταν η μηχανή της Bis Jui Jai ή όπως λέγεται. Electric Body Trimmer, το βλέπετε και εδώ πέρα. 500 mAh η μπαταρία, περίπου μία ώρα η φόρτιση, περίπου 90 λεπτά η χρήση. Πολύ ελαφριά, πάρα πολύ βολική. Αν θέλετε οτιδήποτε, φυσικά μπορείτε να κάνετε σχόλιο. Like, share, τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα, είναι καλοδεχούμενα, είναι τα πάντα όλα. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας.